περίοδος διαφιλικών εφαρμογών, αυτή που διανύουμε και όχι μόνο. Πάμε να δούμε όμως κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τους διαφιλικούς ψεκασμούς. Πρώτα απ' όλα να πούμε στους φίλους καταναλωτές ότι η παραγωγή, γενικότερα στη γεωργία και όχι μόνο στην υλοκομεία, δεν ψεκάζουν δηλητήρια. Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μπουν και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα σκευάσματα για συγκεκριμένες επεμβάσεις, αλλά όταν βλέπουμε κάποιον να ψεκάζει τα δέντρα του ή γενικά να ψεκάζει, δεν σημαίνει ότι ψεκάζει δηλητήρια. Υπάρχουν βεβαίως και διαφιλικά σκευάσματα τα οποία είναι εγκεκριμένα και για βιολογική γεωργία, οπότε μην ανησυχεί το καταναλωτικό κοινό για τους ψεκασμούς που λέμε και μέσα στο κανάλι μας, αλλά και γενικότερα που μπορεί να παρατηρήσουν σε κάποια κτήματα. Οπότε φίλοι καταναλωτές, μην ανησυχείτε όταν βλέπετε κάποιον να ψεκάζει ένα κτήμα. Πάμε να δούμε τώρα τους δύο βασικούς τρόπους των ψεκασμών. Ο πρώτος είναι με απλή μάνικα, που ψεκάζουμε τα δέντρα, και άλλος τρόπος είναι η τουρμπίνα. Υπάρχει βέβαια και η χρήση κάποιων ψεκαστήρων μικρών για πιο μικρή κλίμακα δέντρων. Το πιο σημαντικό που θέλω να ξέρετε για τους διαφιλικούς ψεκασμούς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, είναι ότι θα πρέπει να αλλούζετε καλά το δέντρο και να πέφτουν από 5 έως και 7 λίτρα ψεκαστικού υλικού πάνω σε κάθε δέντρο. Οπότε αν έχουμε 100 δέντρα, περίπου 500 λίτρα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός λίτρων που πέφτουν πάνω στα δέντρα για να δουλέψουν καλά τα σκευάσματα. Ένας τόνος στα 200 δέντρα και ούτε καθεξής. Με λίγα λόγια, όταν θα ψεκάσουμε το δέντρο, θα πάμε μετά να δούμε αυτή εδώ τη μορφή. Να έχει ψεκαστεί καλά τόσο το μπουμπούκι όσο και το φύλλο. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε, αφού πάμε που πάμε να ψεκάσουμε, θα πρέπει να γίνεται και σωστά ο διαφιλικός ψεκασμός, να γίνεται μια σωστή ορθή διαβροχή ολόκληρου του δέντρου, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και από τον διαφιλικό ψεκασμό, αλλά για να δουλέψουν πολύ καλά και τα σκευάσματα που κάνουμε κατά την περίοδο των διαφιλικών ψεκασμών. Βεβαίως και σε αυτούς τους ψεκασμούς μπορούμε να βάλουμε και το Olive Power, το οποίο έχει χρήση και για βιολογική καλλιέργεια. Εσείς με πόσα λίτρα νερό αρκείστε για να ψεκάσετε όλα αυτά τα δέντρα? Γράψτε μου στα σχόλια.